Λοιπόν, καλό μήνα με 6 μέρες καθυστέρηση. Δευτέρα 6 Νοεμβρίου του 2023. Άλλη μια εκπομπή Leaders ξεκινάει. Ευχαριστώ πολύ για τα πολλά email, για τη μεγάλη συμμετοχή. Τις ερωτήσεις σας προσπαθώ και τις περνάω σαν ερωτήσεις προς τον καλεσμένο. Δεν μπορώ να ρωτάω, όπως καταλαβαίνετε, ρωτάει ο Κώστας αυτό, ρωτάει ο Θανάσης εκείνο. Περνάνε όσες ερωτήσεις προλαβαίνω μέσα από τη συζήτηση. Να εξηγήσω επίσης, επειδή πολλοί μου λέτε γιατί η αγγλική όρη, γιατί η απλή γλώσσα. Γιατί υπάρχουν πολλές χιλιάδες άνθρωποι που βλέπουν αυτή την εκπομπή από τα δορυφορικά προγράμματα της Αυστραλίας, του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών. Το έχω εξηγήσει πολλές φορές, να το ξαναεξηγήσω μία τελευταία. Είναι μία συνειδητή επιλογή για να μην δυσκολεύουμε ανθρώπους που έτσι κι αλλιώς προσπαθούν πολύ να κρατήσουν μία επαφή με την ελληνική γλώσσα με δυσνόητες περιγραφές. Αν δεν αρέσει σε κάποιους, με συγχωρείτε, εγώ θα προτιμώ να αρέσω στους ομογενείς, αν το θεωρείτε απλοϊκό το λόγο μου. Πάμε κατευθείαν στον εκλεκτό μας καλεσμένο. Και όπως πάντα, η κυρία Σανοζίδου έχει βρει τον κατάλληλο άνθρωπο για την κατάλληλη δουλειά που λένε, για την κατάλληλη συζήτηση. Ο κύριος Ανδρέας Λιούμπας είναι μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας, κύριε Λιούμπα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Οι στρατηγικές σπουδές είναι το αντικείμενό σας, να πω. Είστε ερευνητής στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, που κάνει και πολύ καλή δουλειά παρεπιπτόντως, γιατί από Ινστιτούτο έχουμε χορτάσει εδώ στην Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Λιούμπα, ο σκοπός που συναντιόμαστε και ίσως έπρεπε να το έχουμε κάνει και νωρίτερα είναι οι δεκάδες απορίες που έχω και εγώ και οι θεατές για το φαινόμενο που λέγεται χώρες ανατολικά της Τουρκίας. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το βαφτίσω, να το ονομάσω. Χώρες ανατολικά της Τουρκίας που είναι πληθυσμιακά μεγάλες, που παίζουν ρόλο στη διεθνή σκακέρα και που ξεκινώντας από αυτό, εμένα μου δημιουργεί μια στεναχώρια. Μία δύναμη χιλιάδων ετών, όπως η Περσία και τώρα ας πούμε το Ιράν. Μία δύναμη η οποία έχει βγάλει τέχνες, επιστήμες, γράμματα, ποίηση, παραδόσεις, χιλιάδες πράγματα. Έχει προσφέρει στην ανθρωπότητα πάρα πολύ. Από το 79 και μετά να ταυτίζεται με το σκοτεινό, το άγριο, το πυρηνικό, το μυστηριώδες, το φανατισμένο. Πώς έγινε, κύριε Λιούμπα, αυτή η μεταστροφή σε έναν πελώριο λαό, σε αποτύπωμα εννοώ, στον πλανήτη? Η σταδιακή μεταστροφή του λαού ήταν αυτή, θα πούμε. Δεν ξύπνησαν μια μέρα ξαφνικά οι απόγονοι των Περσών και αποφάσισαν ότι είναι σκοταδιστές, ότι θέλουν να αποκόψουν το 50% της κοινωνίας τους, που είναι οι γυναίκες, από τα δημόσια αξιώματα ή από τις επιστήμες ή κάτι τέτοιο. Υπήρχε μια Περσία χιλιάδων ετών, είχε μια συνέχεια στον χρόνο. Φτάσαμε στον ψυχρό πόλεμο. Η Περσία δυστυχώς εκείνη την περίοδο στον ψυχρό πόλεμο βρέθηκε στη δύσκολη θέση να χρησιμοποιηθεί ως ανάχωμα της Σοβιετικής Ένωσης στην πραγματικότητα. Οπότε οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως έκαναν και σε άλλες χώρες, χρειάστηκε να βρουν τοπικούς συμμάχους, ισχυρά εδρεωμένους. Έχουμε την περίπτωση του Σάχη εκείνη την περίοδο. Mm-hmm. Και επειδή το καθεστώς του Σάχη ευνοούσε τον κοινωνικό αποκλεισμό, δηλαδή δεν επέτρεπε στα μέλη τα χαμηλά στην κοινωνία, τους φτωχότερους ενδεχομένως, παρά τις σπουδές τους ή παρά τις διακρίσεις τους, να ανεληφθούν κοινωνικά, έγινε σταδιακά μισητό. Ναι. Και δεν υπήρχε διάχυση του χρήματος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Η Περσία ήταν μια πλούσια χώρα. Το Ιράν εξακολουθεί να είναι μια πλούσια χώρα. Πετρελοπαραγωγός, δέκατη στον κόσμο, αν θυμάμαι καλά. Είναι η μοναδική χώρα η οποία έχει πρόσβαση σε κοιτάσματα φυσικού αερίου και πετρελαίου, γιατί αυτά μοιράζονται, ξέρετε, Κασπία και Περσικό κόλπο. Mm-hmm. Το Ιράν βλέπει και στην Κασπία και στον Περσικό κόλπο. Έχει αυτό το μοναδικό γεωστρατηγικό, γεωοικονομικό πλεονέκτημα. Έχοντας αυτό ως παρακαταθήκη και πρίκα, είχε χρήματα. Αυτά τα χρήματα όμως δεν τα έβλεπε ποτέ ο κόσμος στη βάση της κοινωνικής πυραμίδας. Μην μπορώντας λοιπόν να δει κάποια προοπτική, στράφηκε σταδιακά σε πολιτικές οι οποίες ήταν εναντίον τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και του Σάχη, ο οποίος ήταν προφανώς το όργανο που έβλεπαν εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό ακριβώς εκμεταλλεύτηκαν οι θρησκευτικοί ηγέτες, οι οποίοι άρχισαν να συσπειρώνουν ομάδες εντός του Ιράν, προκειμένου να κάνουν ουσιαστικά αντιπολίτευση στο Σάχη και σε δεύτερο χρόνο, όπως ξέρετε, ναι, να αλλάξουν το καθεστώς ολοκληρωτικά, μεταστρεφόμενοι σε μια θεοκρατία. Θυμάστε ότι και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, πάλι η Ρωσία είχε προσπαθήσει να διχοτομήσει τη χώρα. Ήταν η πρώτη προσπάθεια, η οποία βεβαίως έπεσε στο κενό τότε. Ναι. Αλλά ακόμα και όταν εθνικοποίησαν τα πετρέλαια οι Πέρσες, ακόμα και όταν επανήλθε ο Σάχης στην εξουσία, ακόμα με διάφορες διακυμάνσεις, δεν είχε χάσει ποτέ η Περσία το χαρακτήρα της παραδοσιακής δύναμης. Πάντα ήταν ένα υπολογίσιμο μέγεθος γεωπολιτικά, για τους σωστούς λόγους, έχω την αίσθηση. Μήπως τώρα είναι υπολογίσιμη για τους λάθος λόγους? Κοιτάξτε, ήταν το υπολογίσιμο μέγεθος, γιατί βρίσκεται γεωστρατηγικά, μιλώντας, αν πάρουμε τις παλιές θεωρίες γεωστρατηγικής και γεωπολιτικής, στην καρδιά
του άξονα, ο οποίος ουσιαστικά ελέγχει τον κόσμο. Είναι η καρδιά της καρδιάς του άξονα, πραγματικά. Αν μιλάμε για Ρίμλαντ δηλαδή και τέτοιους όρους, η Περσία βρίσκεται ακριβώς εκεί. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς αυτό, ούτε να αγνοήσει την γεωγραφική της θέση. Άλλωστε, στη στρατηγική ανάλυση και σε όλου του είδους αναλύσεις αυτού του τύπου, η γεωγραφία μας ορίζει. Βέβαια, που δεν αλλάζει, δεν μεταβάλλεται, βέβαια. Τώρα, η γεωγραφία του Ιράν το έχει φέρει να βρίσκεται σε ένα σημείο που υποχρεωτικά θα δεχόταν δυνάμεις ηλεκτρικές και από τη Σοβιετική Ένωση κατά τον ψυχρό πόλεμο και από τη Μέση Ανατολή και προφανώς και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες θέλουν να το αξιοποιήσουν. Σε κάθε περίπτωση, τότε υπήρχε ισχυρή κοινωνική αντίσταση, δηλαδή υπήρχε συνεκτική πολιτιστική παράδοση και δυνατές παραδόσεις άλλου είδους, οι οποίες δημιούργησαν ένα ανάχωμα και γι' αυτό και δεν έγινε εφικτή η διχοτόμηση. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το Ιράν είναι, θα έλεγα, κοινωνικά διχασμένο. Γιατί υπάρχει μεν μια ισχυρή κυβέρνηση, η οποία έχει ισχυρές δυνάμεις καταστολής, όπως όλοι γνωρίζουμε, αλλά με αφορμή τα γεγονότα που ξεκίνησαν πριν κάποιους μήνες με το θάνατο της κοπέλας και με το πρόσφατο περιστατικό που είχαμε σε ένα λεωφορείο, βλέπετε ότι οι δυνάμεις οι οποίες είναι στη βάση της κοινωνικής πυραμίδας του Ιράν μπορεί αυτή τη στιγμή, χωρίς να είμαστε σίγουροι γιατί δεν είμαστε στο Ιράν αυτή τη στιγμή, εκτίμηση είναι αυτή, να αρχίσουν να αναπτύσσουν δυναμικές ανάλογες με εκείνες της περίοδου που ήταν ο Σάχης. Αυτή τη φορά για άλλους λόγους. Κοινωνικούς λόγους. Δεν πρόκειται προφανώς για Αραβική Άνοιξη ή κάτι τέτοιο. Μιλάμε για Πέρσες. Είναι κάτι ξεχωριστό, είναι κάτι διαφορετικό και είναι τελείως άλλη περίπτωση του Ιράν από ότι είναι της υπόλοιπης Μέσης Ανατολής. Μπορεί να είναι στη Μέση Ανατολή το Ιράν με την ευρύτερη έννοια, αλλά ως χώρος σύζευξης της Κεντρικής και Ανατολικής Ασίας με τη Μέση Ανατολή. Δεν είναι το ίδιο η Μέση Ανατολή και δεν εκφράζει προφανώς αυτό που λέμε. Δεν είναι Άραβες αυτό που είπατε πριν. Δεν είναι Άραβες. Μιλάμε για ένα άλλο φύλο, μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Μάλλον με το Ιράκ θα έπρεπε να λύσει τα προβλήματά τη, το προβλήματά του το Ιράν, όπως και τα έλυσαν 8 χρόνια και βάλε. Ακριβώς. Το ερώτημά μου όμως εδώ είναι το εξής, από αυτά που μου λέτε προκύπτει. Το Ιράν καταλαβαίνουμε ότι εχθρεύεται όλες τις υπεριαλιστικές δυνάμεις, τουλάχιστον έτσι λέει, και πρωτοκαθεδρία σε αυτό έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πώς γίνεται να είναι τόσο πιστό αντίγραφο των Ηνωμένων Πολιτειών, να είναι δηλαδή μια χώρα η οποία θέλει να κάνει προβολή ισχύως, θα μας εξηγήσετε που είστε ειδικός μετά ότι η Κίνα δεν ενδιαφέρεται για κάτι τέτοιο, φαντάζομαι, στρατιωτικής ισχύως εννοώ, ναι, θέλει να παρεμβαίνει στα εσωτερικά άλλων χωρών, το παράδειγμα της Ιεμένης είναι απλούστατο και μπροστά μας, της αρέσει να κάνει πολέμους δια αντιπροσώπων, έχει περικυκλώσει με διάφορες οργανώσεις όλη τη Μέση Ανατολή, αλλά καταδικάζει τους Αμερικανούς που κάνουν τα ίδια. Ναι. Ας πάμε να το δούμε λίγο, θα έλεγα, ανθρώπινα, με ψυχολογικούς όρους. Okay. Φανταστείτε κάποιον ο οποίος βρίσκεται σε αδυναμία έναντι ενός πολύ ισχυρότερου αντιπάλου. Αυτό του δημιουργεί ένα αίσθημα μειονεξίας. Αυτό ακριβώς το νιώθει το Ιράν από την περίοδο της διακοπής των σχέσεών του με το Ισραήλ, μια και το Ισραήλ είναι στην επικαιρότητα αυτές τις μέρες. Είναι κάτι το οποίο πάει διαχρονικά. Από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ και μετά, το Ιράν και με την αλλαγή του καθεστώτος εσωτερικά, νιώθει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο άνθρωπος, γιατί μιλάγαμε για ανθρώπους πριν, ο οποίος θέλει να το εξαλείψει, να το εξοντώσει. Επειδή λοιπόν δεν υπάρχει συμμετρία στην ισχύ τους, δεν θα μπορούσε να υπάρξει, είναι προφανές αυτό, το Ιράν χρησιμοποιεί μεθόδους οι οποίες μέθοδοι αυτοί σκοπό έχουν να υπονομεύσουν στην πραγματικότητα τη δυνατότητα των ΗΠΑ να ασκήσει το 100% την επιρροή της στη Μέση Ανατολή. Θεωρώντας λοιπόν ότι το κράτος του Ισραήλ είναι το προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης στη Μέση Ανατολή, το οποίο πιστεύω ότι περισσότεροι από εμάς μπορούμε να το αναγνωρίσουμε ως τέτοιο, και όμως ταυτόχρονα αποτελεί και το προκεχωρημένο φυλάκιο των ΗΠΑ στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, υπό την έννοια του ότι εκεί είχε την έδρα τους για πάρα πολλά πολλά χρόνια μια σειρά από υπηρεσίες της Αμερικής, οι οποίες έκαναν τη δουλειά τους, έκαναν τη δουλειά που έπρεπε να κάνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ιράν τι έκανε? Το Ιράν έκανε αυτό που οι Ηνωμένες Πολιτείες το κάνουν με κράτη, αυτό το έκανε με τοπικές οργανώσεις. Ναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν κράτη για να φτιάξουν μια ζώνη ασφαλείας. Το ΝΑΤΟ πρώτο και καλύτερο. Το πρώτο, ναι. Οι σχηματισμούς, το Ιράν χρησιμοποιεί οργανώσεις. Αυτό είναι ένα, θα λέγαμε, βρώμικο παιχνίδι, ανήθικο παιχνίδι, αν θέλετε. Αλλά ξέρετε ότι στον κόσμο των διεθνών σχέσεων δεν υπάρχει ηθική, υπάρχει μόνο προβολή ισχύως. Οπότε, εφόσον υπάρχει ασυμμετρία ισχύως, το Ιράν χρησιμοποίησε τον καλύτερο τρόπο που μπορούσε να χρησιμοποιήσει. Ριζοσπαστικοποίησε τις μάζες των Αράβων εναντίον του κοινού του εχθρού, που το βάφτισε κοινό εχθρό, τις ΗΠΑ.
άντλησε από αυτούς το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να σχηματίσει ομάδες οι οποίες κάνουν ακριβώς αυτό το πράγμα. Περιορίζουν την επιρροή των ΗΠΑ έως του σημείου ενδεχομένως να τη μηδενίσουν, εάν μπορούν να το κάνουν αυτό. Ναι, προσπαθούν όπως λέτε. Όμως εδώ επίσης κάτι μου κάνει εντύπωση. Υπάρχει μία μεγάλη σιδερένια κουρτίνα μπροστά. Δηλαδή το Ιράν δεν μπορεί να κατηγορήσει τη Δύση ότι προσπάθησα να εξανθρωπιστώ, για να το πω έτσι, και δεν με άφησες. Διότι δεν υπάρχει καμία πρόσβαση. Το Ιράν είναι μια Βόρεια Κορέα στα μάτια μου, δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Μια πανέμορφη Τεχεράνη, όπως λένε όσοι την έχουν δει, με μεγαλόπρεπα κτίρια, με μεγαλόπρεπα μνημεία, Σιείτε στο δρόμο ντυμένοι, πιο συνηθισμένα για εμάς τους δυτικούς από ότι είναι οι Σουνίτες, αλλά σαν να όλοι όσοι είναι ζωή να έχουν 80-90 εκατομμύρια πώς είναι, σαν να το έχουν αποφασίσει ότι εμείς εδώ έχουμε βάλει μια κουρτίνα όλοι μαζί. Δεν αντιλαμβάνομαι να υπάρχει μια χαραμάδα που να κοιτάει προς τη Δύση. Υπήρξε κάποια στιγμή, πρέπει να έγινε μέσα στα τελευταία χρόνια αυτό, μέσα στην τελευταία δεκαετία, εκτιμώ εγώ, αλλά και οι πολλοί αναλυτές του πεδίου, δηλαδή που ειδικεύονται και στη Μέση Ανατολή, που το Ιράν αποφάσισε ότι πλέον δεν θα είναι με τη Δύση, δεν θα κάνει καμία απόπειρα να τα βρει με τη Δύση. Ένα γνωστό Ινστιτούτο το οποίο ασχολείται με την Ευρώπη, το Carnegie, για παράδειγμα, έχει εκδώσει σειρά άρθρων για αυτό το ζήτημα, που λέει ότι το Ιράν δεν επιδιώκει καμία επαφή πλέον, ούτε καν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλει να έχει σχέσεις. Οπότε στρεφόμενο καθαρά προς την Ανατολή και θα έλεγα υιοθετώντας ξανά την αντίληψη ότι πρέπει κάπως να αναχθεί σε περιφερειακή δύναμη και πλέον αυτό ως αντίπαλος της Τουρκίας. Είναι σημαντικό και αυτό γιατί κάποια στιγμή υπήρχε μια συνεννόηση με την Τουρκία. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή με το Αζερμπαϊτζάν μέσα στη μέση και με τον τουρανικό διάδρομο που προσπαθεί να ανοίξει η Τουρκία μέσω της Αρμενίας για να ενώσει ουσιαστικά όλα τα τουρκικά κράτη με τουρκόφωνα ή τουρκικών πληθυσμών, τέλος πάντων. Όσα έχουν Ιστάν από πίσω τους συνήθως είναι τουρκικοί πληθυσμοί. Ναι, ναι, ναι. Ακόμα και τον Τακιστάν που είναι στη Ρωσία και αυτό κατά μία έννοια τουρκικός πληθυσμός, τουρκόφωνος. Τουρκόφωνοι, ναι. Είναι αυτό που λένε το σύνδρομο του τουρανικού τόξου, το είχαν ονομάσει παλαιότερα. Που δεν ευνοεί το Ιράν από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Όχι, δεν ευνοεί καθόλου το Ιράν γιατί περιορίζει την επιρροή του στην ευρύτερη Μέση Ανατολή αλλά και στην Κεντρική Ασία. Το Ιράν θέλει να επηρεάσει, να συνεχίζει να επηρεάζει τους πληθυσμούς της Κεντρικής Ασίας, γιατί αυτό ήταν παραδοσιακά. Είχε τη δυνατότητα μέσω πολιτιστικών δεσμών που πάνε πίσω χιλιετίες να επηρεάζει τους πληθυσμούς της Κεντρικής Ασίας και με αυτόν τον τρόπο να εξακολουθεί να προβάλλει έστω και ήπια ισχύ, ναι, και όχι στρατιωτική ισχύ εκεί πέρα. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, εφόσον έχει απομακρυνθεί από την Ευρώπη, εφόσον έχει εχθρό τις ΗΠΑ και έχει στραφεί και εναντίον της Τουρκίας, όπως καταλαβαίνετε, έχει ουσιαστικά αυτοαπομονωθεί, γιατί ουσιαστικά παίζει στο δικό του γήπεδο, το έχει οριοθετήσει, είναι η Μέση Ανατολή, είναι η Κεντρική Ασία, με αυτούς θα μιλάει, με τις ΗΠΑ μιλάει μετά την κατάρρευση της συμφωνίας το 18, ειδικά τότε αντιλήφθηκε και η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι δυνατότητες να μιλάει με το Ιράν είναι περιορισμένες, διότι μόλις αποχώρησαν οι ΗΠΑ από τη συμφωνία, το Ιράν έπαψε να μιλάει εντελώς με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κάτι να σημειώσω, αν μου επιτρέπετε, δεν πρέπει να μας ξεγελάει η όψη τους και ο περίεργος τρόπος τους, που δεν είναι και τόσο περίεργος, αν θέλετε τη γνώμη μου, διότι αντιλαμβάνομαι ότι περιέχει πολύ γεωστρατηγική σκέψη πολιτική τους. Ας πούμε, για παράδειγμα, θέλουν να μπουν στους BRICS, από ό,τι βλέπω. Ναι. Προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν, και εσείς θα μου εξηγήσετε γιατί, το απλωμένο χέρι των Κινέζων που τους είπαν κάποια στιγμή, ελάτε εδώ να τα βρείτε με τους περιφερειακούς παίχτες με τους οποίους τέλος πάντων έχετε διαφορές, για να σταματήσετε να είσαστε μια Μέση Ανατολή πολέμου και να είστε μια Μέση Ανατολή ειρήνης. Έκανε αυτές τις κινήσεις. Σαν να μολύνεται από οτιδήποτε αμερικανικό, αλλά οτιδήποτε ασιατικό να μην το ενοχλεί το Ιράν. Είναι έτσι. Είναι πιθανό να είναι έτσι. Ναι. Έχουμε ενδείξεις, αλλά όπως λέει ένας αστυνομικός, δεν έχουμε αποδείξεις. Έχουμε ενδείξεις από τη συμπεριφορά του. Έχουμε ενδείξεις από το που στρέφει την προσοχή του. Έχουμε ενδείξεις από τα επίσημα κειμενά του. Ό,τι εκδίδεται, διαβάζεται. Και στην εποχή του διαδικτύου, όλοι διαβάζουμε τα πάντα σχεδόν. Ο καθένας στον τομέα του τουλάχιστον. Συνεπώς, από αυτά που διαβάζουμε, βλέπουμε ότι το Ιράν έχει στραφεί ανατολικά σίγουρα. Έχει μιλήσει με την Κίνα. Ναι, μιλάει με την Κίνα. Ήταν υποχρεωτικό. Διότι στο πλαίσιο του εμπάρκου που του είχε επιβληθεί από τις ΗΠΑ στις εξαγωγές πετρελαίου, ας πούμε, έπρεπε να βρει αγοραστή. Έπρεπε να συνεχίσει να έχει εισόδημα. Οπότε βρήκε την Κίνα, βολικό αγοραστή. Η Κίνα αυτή τη στιγμή πρέπει να εισάγει το 40% των αναγκών της από το Ιράν. Φυσικά το υπόλοιπο, το 60%, το εισάγει από τη Ρωσία σε πολύ προνομιακή τιμή και είναι win-win συμφωνία με τους Ρώσους αυτό. Κρατάει ανοιχτή μια γραμμή αιμοδοσίας με τη Ρωσία. Τώρα, γιατί το Ιράν, με ρωτήσατε, άνοιξε το χέρι του, ας πούμε, να μιλήσει με τους Κινέζους. Η Κίνα
θέλει να έχει λόγο στη Μέση Ανατολή, αλλά όχι με προβολή, όπως είπατε, στρατιωτικής ισχύως. Μία βάση υπάρχει κινέζικη στον κόσμο, είναι κοντά εκεί στο στόμι του Περσικού κόλπου, η οποία όμως και αυτή δεν είναι καθεαυτό βάση η οποία θα επιτρέψει στο κινέζικο πολεμικό ναυτικό, παραδείγματι, να κάνει ό,τι κάνει το αμερικάνικο. Δεν θα μπορούσε να το κάνει έτσι αλλιώς. Η Κίνα στο μεγάλο της όραμα, το Belt and Road Initiative, το παλιό δρόμο του μεταξιού που λέμε, είχε ορίσει αρχικά, πέντε διαδρόμους. Ο νότιος διάδρομος πέρναγε ακριβώς από τη Μέση Ανατολή, αξιοποιούσε δηλαδή το διάδρομο μέσω των Ιρανικών υψηπεδίων, ας πούμε. Mm-hmm. Και μετά κατέληγε κοντά εκεί στην Κασπία θάλασσα και πέρναγε και από την Τουρκία. Οπότε αυτό θα επανενεργοποιούσε στην πραγματικότητα παλιές σιδηροδρομικές γραμμές των Σοβιετικών, οι οποίες έχουν μείνει ανεναργές λόγω του αμοιβαίου αποκλεισμού Αζερμπαϊτζάν-Αρμενίας, λόγω του πολέμου που έχουν πάρα πολλά χρόνια και για τεχνικούς λόγους. Για μία σειρά λόγων, πολλά από τα σχέδια της Κίνας που αφορούν τον Belt and Road δεν ευωδόθηκαν. Είτε είναι χρηματική είτε είναι πολιτική λόγη. Δηλαδή δεν βρήκε χρηματοδότηση παρά τις προσπάθειες των Κινέζων ή για πολιτικούς λόγους τοπικές αντιπαλότητες ή για λόγους υψηλού κινδύνου. Έγινε risk assessment κάποια στιγμή και βρήκαν ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να ευωδοθεί αυτό το έργο γιατί είναι υψηλό το κόστος και το κίνδυνος είναι πάρα πολύ υψηλός. Για κάποιους λόγους λοιπόν τέτοιου είδους δεν πήγαν όλα δεξιά για τους Κινέζους. Παρ' όλα αυτά, οι συνομιλίες που είχαν γίνει μεταξύ Ιράν και Κίνας εκείνη την περίοδο είχαν γίνει για πολλά χρόνια, γιατί το Belt and Road Initiative έχει 10 χρόνια τώρα πίσω του. Είχαν προσκληθεί οι Ιρανοί αξιωματούχοι τουλάχιστον 6 φορές στην Κίνα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολυεπίπεδες συνομιλίες. Mm-hmm. Αυτοί οι δεσμοί λοιπόν που χτίστηκαν τότε, οι Κινέζοι είναι πάρα πολύ ικανοί στο να τους διατηρούν. Ακόμη και αν φαίνονται λοιπόν ανενεργοί για κάποια συγκεκριμένη περίοδο, η επαφή παραμένει και η επαφή ενεργοποιείται. Και αυτή τη στιγμή έχουμε ένα Ιράν το οποίο έχει σταθερές σχέσεις με την Κίνα, θέλει να μπει σε αυτό που λέμε παγκόσμιος νότος, απλά και μόνο ιδεολογικά θα έλεγα, γιατί αυτό που λέμε παγκόσμιος νότος είναι κατά της Δύσης στην πραγματικότητα, ναι. Κατά του ότι είναι δυτικό. Άμα είναι ο Πούτιν μέσα σε αυτό, ναι, είναι από χέρι έτσι. Δεν ξέρω η Νότιος Αφρική τι ρόλο παίζει σε όλο αυτό. Αλλά θέλω να πω δηλαδή ότι φαίνεται ότι είναι πολυπληθυσμιακές χώρες και αυτό, ξέρετε, κάποια στιγμή πρέπει να μας απασχολήσει όλους. Θα γιατί... πρέπει να μας έχει απασχολήσει πριν από 15 χρόνια. Ναι, είμαστε μειονότητα ήδη. Ξέρετε τι γίνεται. Είμαστε μειονότητα. Το είπε σωστά, το συζητούσαμε πριν ο κ. Βενιζέλος στον κύκλο αυτών ιδεών, ότι ναι, λέει τις δυτικές αξίες τις ασπαζόμαστε εμείς, αλλά είμαστε μεγάλη μειοψηφία στον πλανήτη. Ακριβώς. Ανατολικά της Τουρκίας, κύριε Λιούμπα, έχει, η ζυγαριά έχει γύρει και σε επίπεδο πληθυσμού και σε επίπεδο οικονομικής δύναμης πια. Και θέλω να μου εξηγήσετε ποια είναι η λογική των Κινέζων που σωστά κατ' εμέ λένε «Εγώ δεν θα σου αλλάξω τη ζωή. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να γίνεις μουσουλμάνος», όπως λένε διάφοροι φανατικοί Ισλαμιστές. «Εμένα με ενδιαφέρει να με σέβεσαι οικονομικά και να συνεργάσαι μαζί μου». Είναι μια πιο εύκολη προσέγγιση για το δυτικό, για το δυτικό λιμάνι. Πιο εύκολα δέχεται τον Κινέζο, ο οποίος δεν είναι επιθετικός. Συνήθως φαίνει και δώρα, είναι ναι, δαναός. Ειδικά αυτό στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ναι. Στην Αφρική, για παράδειγμα. Κοιτάξτε, η Κίνα κάνει τώρα ό,τι έγινε με την Κίνα τη δεκαετία του 80 και του 90 και του 2000, δηλαδή μεταφορά της βιομηχανικής βάσης από τη Δύση προς την Κίνα, προκειμένου να αντισταθμιστεί τότε το υψηλό ενεργειακό κόστος. Είχε προηγηθεί η πετρελαϊκή κρίση του 1973. Έχει αρχίσει να ανεβαίνει το κόστος του ενεργειακού, συνεπώς όλα τα βιομηχανικά προϊόντα της Δύσης έχουν αρχίσει και παίρνουν την ανιούσα. Για να αντισταθμιστεί αυτό είναι η απλή εξήγηση, δεν θα μακρηγορήσω σε αυτό, η γρήγορη που λέμε. Για να αντισταθμιστεί αυτό, υπήρξε μια απόφαση κάποια στιγμή, σε διεθνές επίπεδο, ότι κάπως πρέπει να μειώσουμε το κόστος των προϊόντων για να συνεχιστεί η κερδοφορία κτλ. Μετέφεραν τη βιομηχανική βάση της Δύσης στην Ανατολή και η Δύση αποφάσισε ότι θα παράγει τεχνολογία και υπηρεσίες. Ενώ η Ανατολή θα πάρει το labor, τη βαριά δουλειά δηλαδή. Η Κίνα τότε μπορούσε να το κάνει αυτό πολύ φθηνά γιατί είχε πολύ φθηνό εργατικό δυναμικό. Μέσα στην πάροδο των ετών όμως το εργατικό δυναμικό αυτό έγινε μεσαία τάξη της Κίνας και από μόνο το αυτό λέει κάτι. Θέλει αμοιβές οι οποίες να αρχίσουν να προσεγγίζουν σιγά σιγά και σταδιακά άλλα επίπεδα και όχι τα παραδοσιακά κινέζικα. Τώρα η Κίνα τι κάνει. Μέσω του Belt and Road Initiative, ένα από τα πράγματα που έκανε είναι να μεταφέρει κομμάτι της βιομηχανικής της παραγωγής σε χώρες οι οποίες όντως έχουν ανάγκη να έχουν βιομηχανικές εγκαταστάσεις και είναι φθηνότερες από την Κίνα αυτή τη στιγμή. Αυτό το κάνει ειδικά στη στενή της περιφέρειας στην Νοτιοανατολική Ασία. Το κάνει και στις αφρικανικές χώρες υπό την αίρεση εδώ ότι εκεί δεν μεταφέρει βιομηχανική παραγωγή, αλλά κάνει κυρίως έργα υποδομών, τα οποία όμως συνδέουν σταθμούς
παραγωγής πρώτων υλών. Που είναι πάμφθηνα για να τα κάνουν Αφρικανοί εργάτες, κατά μία έννοια. Δηλαδή, οι Κινέζοι κάνουν στην Αφρική αυτό που έκανε οι Ηνωμένες Πολιτείες με τους Κινέζους που χτίσαν το σιδηρόδρομο. Αυτό δηλαδή. Και έχει... το κάνει σε πολλές χώρες αυτό. Τώρα, αν με ρωτήσετε γιατί το κάνει αυτό, προβάλλοντας ένα μοντέλο διαφορετικό από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ή παραδείγμα, το οποίο απαιτεί συγκεκριμένες αλλαγές σε πολιτικά αξιώματα, να ασπαστεί στο φιλελευθερισμό, να ορκιστεί στις αξίες της Δύσης και όλα αυτά τα, όπως είπατε, ωραία, τα οποία σπαζόμαστε εμείς, αλλά όχι το υπόλοιπο κομμάτι του πληθυσμού. Για τρεις λόγους, θα έλεγα εγώ, και είναι δική μου εκτίμηση. Αυτή προφανώς δεν αντιπροσωπεύει ούτε και καν τη μεγάλη μερίδα των αναλυτών. Είναι μια σύζευξη πολιτιστική, η οποία αντλεί στοιχεία από την παράδοση την πολιτική της Κίνας την πρόσφατη, η οποία λέει ότι δεν πρέπει να ανακατευόμαστε στους άλλους, κρατάμε χαμηλό προφίλ, είναι ο καλύτερος τρόπος για να έχουμε συνδιαλλαγές μεταξύ τους, για να μην φαινόμαστε, να μην μας καταλαβαίνουν και ταυτόχρονα να μπορούμε να κάνουμε business, να κάνουμε δουλειές με καθαρά τα χέρια στην πραγματικότητα, χωρίς να βάζουμε το κομμάτι των αξιών ενδιάμεσα. Είναι όμως και κομμάτι της παλαιότερης πολιτιστικής της παράδοσης, πάλι κατ' εμέ είναι αυτή η εκτίμηση, η οποία λέει ότι η Κίνα, λέει, έτσι έχει αποτυπωθεί, ότι η Κίνα θα είναι μεν το κέντρο μιας ευρύτερης συμμαχίας, αν θέλετε, παλαιότερα ήταν αυτοκρατορία, με ενδεχομένως περιφερειακές δυνάμεις γύρω της, οι οποίες έχουν άμεση συνεργασία, δηλαδή αυτό που παλιά ήταν τα υποτελή βασίλεια, τώρα θα είναι η στρατηγική εταίροι, όπως τους έχει βαφτίσει, έχει επίπεδα στις σχέσεις της η Κίνα. Και αυτή η στρατηγική εταίροι πρέπει να είναι αρκετά ικανοποιημένη, ούτως ώστε να αποδίδουν στην Κίνα κέρδος, αλλά και αυτοί ταυτόχρονα να λαμβάνουν κάτι από αυτή. Τι θα λαμβάνουν από την Κίνα? Προφανώς δεν λαμβάνουν στρατιωτική προστασία, η Κίνα δεν το επιδίωξε ποτέ αυτό. Αλλά θα λαμβάνουν οικονομικά ωφέλη. Θα δημιουργούνται θέσεις εργασίας, θα υπάρχει ροή εμπορευμάτων, θα υπάρχει ένα εμπορικό ισοζύγιο. Και φτηνά καταναλωτικά προϊόντα, με ρωτάτε, γιατί είναι και σημαντικό προϊόντα. Αυτό. Ναι, και αυτό τώρα, άμα το πάμε να το πουλήσουμε σε μια χώρα, να το πουλήσουμε ως προϊόν, ως ιδέα, ως περιτύλιγμα, εγώ είμαι η Κίνα και θέλω σε εσάς να πουλήσω αυτό το μοντέλο ανάπτυξης. Αν εσείς είστε μια φτωχή αφρικανική χώρα με τρομερό πρόβλημα σε υποδομές, με τρομερό πρόβλημα σε όλα τα επίπεδα της διακυβέρνησης, και έρθω εγώ και σας πω ότι ξέρετε κάτι, δεν με ενδιαφέρει πώς διοικείς τη χώρα σου. Ναι. Δεν θέλω να μου πεις καν πώς τη διοικείς τη χώρα σου. Εγώ έχω σκοπό να φτιάξω εδώ ένα φράγμα, ας πούμε, για παράδειγμα. Θα το χρηματοδοτήσω κατά το 80% εγώ. Προφανώς είναι πολύ ελκυστικό το πακέτο και θα το πάρεις. Σαν και χώρα. Συγγνώμη που σας διακόπτω, σαν χώρα συνήθως στην Αφρική θα μιλήσεις με τον Λιούμπα, τον Παπα-Νικολάου και τελειώνει υπόθεση. Ακριβώς. Δεν θα μπει σε δημόσια διαβούλευση το φράγμα που φτιάχνουν οι Κινέζοι. Πάντα οπότε βέβαια είναι πιο εύκολη και η προσέγγιση. Ακριβώς. Πάντα βέβαια αυτό είναι το τυράκι και υπάρχει και η φάκα από πίσω, διότι αυτά δημιουργούν προβλήματα δημοσίου χρέους, δημιουργούνται δανεισμοί μεταξύ των φτωχότερων κρατών και της Κίνας. Και εδώ αρχίζει πλέον το leverage. Αποκτά η Κίνα δυνατότητες μόχλευσης μικρών χωρών εναντίον άλλων χωρών, αν θέλει. Δηλαδή, αν θέλει να κάνει ένα συνασπισμό, επί παραδείγματος, στα Ηνωμένα Έθνη και να πει θα ψηφίσουμε όλοι αυτό, ενδεχομένως να μπορεί να δημιουργήσει μια γραμμή και να πει ότι 110 χώρες από τις 185 ξαφνικά ψηφίζουν υπέρ ενός. Ναι, δεν έχει μετρηθεί ακόμα η δύναμη της Κίνας, αλλά ελπίζουμε να μην χρειαστεί. Τουλάχιστον έτσι. Δεν την έχει ασκήσει ακόμα. Ναι. Τώρα, να σας ρωτήσω κάτι, μου περιγράψατε, τώρα μιλάμε 23 λεπτά ακριβώς, μου περιγράψατε πολύ ωραία το τι συμβαίνει ανατολικά της χώρας μας. Στη χώρα μας τι συμβαίνει? Διότι αντιλαμβάνομαι ότι είμαστε σε μία επίπλαστη ηρεμία με τους Τούρκους. Όλα αυτά που μόλις αναφέρατε πριν δεν ξέρω αν απασχολούν κάποιον στην κυβέρνηση, στην εκάστοτε κυβέρνηση. Τώρα, εγώ δεν λέω για αυτή μόνο που έχουμε. Δεν βλέπω κανένα όραμα δικό μας. Εμείς το μόνο που κοιτάμε είναι πώς θα γίνει να αποφύγουμε την τουρκική απειλή. Μικρής χώρας συμπεριφορά, αν με ρωτάτε. Και δεν αντιλαμβάνουμε πώς τοποθετούμαστε εμείς απέναντι σε όλες αυτές τις πελώριες αναταράξεις και διαφοροποίησεις στον πλανήτη. Κοιτάξτε. Θέλει νερό, βεβαίως. Η ερώτηση θέλει νερό αυτή. Θα έλεγα ότι η πολιτική που ασκούμε αυτή τη στιγμή, και αυτό δεν είναι κριτική στη συγκεκριμένη κυβέρνηση, είναι διαχρονικό. Έχει να κάνει με το πώς παράγεται. Δηλαδή, ασκούμε μια πολιτική, πρέπει να βρούμε τα κέντρα τα οποία παράγουν μια πολιτική. Mm-hmm. Για να παράξει μια πολιτική, πρέπει νωρίτερα να έχεις ερωτήματα στα οποία η πολιτική αυτή θα απαντά. Δεν θέσαμε λοιπόν, θεωρώ εγώ, τα συγκεκριμένα ερωτήματα. Τα συγκεκριμένα ερωτήματα, ένα που μπορεί να μου έρθει εμένα στο μυαλό αυτή τη στιγμή, είναι πού θέλουμε να είναι η χώρα μας σε 50 χρόνια από σήμερα. Και σε αυτό θα βάζαμε προγράμματα σπουδών πανεπιστημίων, θα βάζαμε ερευνητικά ινστιτούτα, θα βάζαμε παλαιότερους πολιτικούς, θα βάζαμε και θεσμικά όργανα της κυβέρνησης να εργαστούν για να απαντήσουν πού θέλουμε τη χώρα μας σε 50 χρόνια από σήμερα. Η σύζευξη όλων αυτών των ιδεών, αποτυπωμένη σε κάποιο κείμενο, σε ένα συνεκτικό κείμενο, είναι αυτό που συνήθως
θέλουμε να ονομάζουμε υψηλή στρατηγική μιας χώρας. Ναι. Αυτή εμπεριέχει μέσα πολιτική κουλτούρα, στρατηγική κουλτούρα και αντιλήψεις για τη χώρα, οι οποίες πηγάζουν από ένα αίσθημα, πώς να το πω, φιλοπατρίας καταρχήν. Πρέπει να είναι προτεραιότητά σου η χώρα για να το κάνεις αυτό. Και καλύτερης παιδείας, η οποία παιδεία φτάνει να αναλογιστείς πού ήταν η χώρα κάποτε, να ξέρεις πώς έφτασε εδώ που έφτασε και πού θες να την ξαναδείς εσύ σαν χώρα. Εάν όλα αυτά δεν τα έχουμε, δεν έχουμε τα ερωτήματα, δεν μπορούμε να δώσουμε τις απαντήσεις. Δεν κάνεις την ερώτηση, δεν μπορείς να παράξεις απάντηση. Οπότε τι κάνεις, μπορείς πολύ καλά, εφόσον συμμετέχεις σε ένα ευρύτερο σχηματισμό όπως είναι, ας πούμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, την έλλειψη της δικής σου πολιτικής να τη μεταμφιέσεις ενδεχομένως σε αποφάσεις μιας ευρύτερης πολιτικής. Και λες, εμείς εδώ δεν έχουμε δική μας πολιτική, ενσωματώνουμε τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχουμε άποψη επί του συγκεκριμένου, γιατί εδώ υιοθετούμε την άποψη του ΝΑΤΟ. Είναι εύκολο να το κάνει κανείς αυτό. Και ασφαλές. Και ασφαλές. Θα μπορούσε βέβαια να έχει μπολιάσει, συγγνώμη για τη λέξη, αλλά είναι η καλύτερη που μπορώ να βρω εδώ, γεωργική λέξη, την άποψη του ΝΑΤΟ. Θα μπορούσε να έχει λοιπόν μεταβάλει το συσχετισμό δυνάμεων εκεί που γίνεται η λήψη της απόφασης με τέτοιο τρόπο ώστε να επηρεάσεις τη διατύπωση και με αυτόν τον τρόπο να ενσωματώσεις εσύ τη δική σου μικρή άποψη για το τι συνιστά άποψη του ΝΑΤΟ. Ναι. Το κάνουν με πολύ επιτυχία κάποιοι άλλοι. Δεν σας δίνει την αίσθηση η ελληνική εξωτερική πολιτική ότι πληρώνουμε λίτρα συνεχώς, ότι είμαστε όμοιροι της Τουρκίας και κάποιος έρχεται και μας χτυπάει την πόρτα και μας ζητάει λίτρα. Και τα λίτρα αυτά είναι διπλωματικά, στρατηγικά, στρατιωτικά, οικονομικά. Μέχρι πότε θα πληρώνουμε λίτρα? Μέχρι πότε θα αναγκαζόμαστε να αγοράζουμε όπλα που δεν μας χρειάζονται, λέω εγώ, ή που μπορεί να μην μας χρειαστούν? Μέχρι πότε θα λέμε ναι σε όλα? Μέχρι πότε θα βαφτίζουμε τα Σκόπια, Μακεδονία, για να πληρώσουμε αυτά τα λίτρα? Είναι άγνωστο, δεν μπορώ να απαντήσω με σαφήνεια σε αυτό. Αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα όμως είναι ότι αυτό θα συνεχίσει να συμβαίνει μέχρι να συμβεί η επόμενη μεγάλη κρίση, η οποία θα, είναι χαρακτήρα, θα έχει χαρακτήρα πάλι αφύπνισης. Θα συμβεί για κάποιο διάστημα αυτό. Ναι. Τότε εκείνη την περίοδο θα αναστοχαστούμε όλες τις επιλογές που έχουμε κάνει και με αυτόν τον τρόπο θα ξανάρθουν στην επιφάνεια τα παλιά ερωτήματα που λέγαμε. Για μια σύντομη περίοδο πάλι θα γίνει αυτό. 1, 2, 3 χρόνια. Έγινε το 96 με τα ΙΜΙΑ, ας πούμε, για παράδειγμα. Και για μια πενταετία αναρωτιόμασταν για τις συνισταμένες της εξωτερικής μας πολιτικής. Θα ξαναγίνει, πιθανότατα. Θα έχουμε μια κρίση. Κρίσεις γεννώνται στο διεθνό σύστημα. Και εάν πάρουμε τα παραδοσιακά μοντέλα πρόβλεψης κρίσεων, γιατί υπάρχουν και τέτοια, είναι θετικοποίηση των κοινωνικών επιστημών. Mm-hmm. Βάζεις μαθηματικά για να σου βρουν ότι κάτι θα γίνει, αλλά ας πούμε ότι τα δεχόμαστε για την οικονομία της συζήτησης. Λένε λοιπόν τα μαθηματικά μοντέλα πρόβλεψης κρίσεων ότι εφόσον έχεις δύο χώρες οι οποίες βρίσκονται σε αντιπαλότητα, έχουν βασικά διαφορετικές θέσεις σε ό,τι αφορά την κοινή τους συνισταμένη πορεία, δεν υπάρχει δηλαδή και συνισταμένη πορεία, έχουν γραμμή επαφής, δηλαδή σύνορα στην πραγματικότητα, και εξοπλίζονται και οι δύο συνεχώς. Και το χειρότερο απ' όλα, οι σχέσεις τους δεν διαπνέονται από πνεύμα αμοιβαίας, έστω και μικρής εμπιστοσύνης, είναι αμοιβαία καχύποπτη ο ένας με τον άλλον. Αυτό το πράγμα, μαθηματικά λένε, οδηγεί σε μια κρίση ή σε μεγαλύτερη κρίση, σε σύραξη ή σε πόλεμο δηλαδή. Άρα τα μαθηματικά μοντέλα τι μας λένε, ότι όπως προέκυψε το 96 το θέμα των ΙΜΙΟΝ, όπως προσπάθησε η Τουρκία να εργαλειοποιήσει τους πρόσφυγες για να μας κάνει να διατυπώσουμε θέσεις τις οποίες ενδεχομένως δεν ήταν δικές μας εκείνη την περίοδο, για να πω την κόμψη περιγραφή. Το ίδιο πράγμα θα μπορούσε να γίνει και στο μέλλον, και τότε και μόνο τότε θα μπούμε στη διαδικασία να αναλογιστούμε ξανά τι λάθος κάναμε τα προηγούμενα χρόνια, πού θα έπρεπε να έχουμε επενδύσει περισσότερο, αν θα έπρεπε να έχουμε επενδύσει σε στρατηγικές συμμαχίες ή αν θα έπρεπε να στηριχτούμε περισσότερο στον εαυτό μας, στις δικές μας δυνάμεις δηλαδή, προκειμένου να φτιάξουμε, δεν θα το πω αποτρεπτική ισχύ, θα πω αυτάρκεια σε ό,τι αφορά την παραγωγή πολιτικής. Ναι. Που είναι ένα μεγάλο έλλειμμα, αλλά νομίζω ότι το έλλειμμα ξεκινάει από το πρώτο που θέσατε, ότι εμείς δεν ξέρουμε που θέλουμε να πάμε. Άμα δεν ξέρεις που θες να πας, δεν ξέρεις αν θα πάρεις ταξί, λεωφορείο, τρένο, μετρό ή το αυτοκίνητό σου. Πρέπει να μάθεις πρώτα που θες να πας. Είναι παλιό αυτό. Λέει, δεν υπάρχει ευνοϊκός άνεμος για το καράβι που δεν ξέρει το λιμάνι του προορισμού του. Σωστό. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ, κύριε Λιούμπα. Τα πάμε πολύ ωραία. Νομίζω ότι προλάβαμε να φωτίσουμε τέλος πάντων κάποιες πλευρές της ιστορίας. Και κλείνοντας με τον εκλεκτό μου καλεσμένο, θέλω να περάσω στον συνάδελφο Χρήστο Κωνσταντινίδη, ο οποίος συνάδελφος έχει ψάξει κάτι το οποίο είναι κοινή, πώς να πω, κοινή λογική, κοινή συνισταμένη για όλους. Έρχεται να μας εξηγήσει πώς το οργανωμένο έγκλημα στην Τουρκία ανθεί, βασιλεύει και μάλιστα σπάει και κάθε ρεκόρ στους διεθνείς δείκτες που παρατηρούν τέτοια ζητήματα. Σε δευτερόλεπτα.
Καλώς ήρθες, Χρήστο μου. Καλώς σας βρήκα. Ατυχήσαμε και οι δύο. Εγώ έφαγα 4 γκολ, εσύ έφερες ισοπαλία και οι δύο στραφούν. Εσείς περιμένετε ποιες πτήσεις θα έχει για Μαδρίτη τώρα, εντάξει. Εμείς γενικά τα καταστρέφουμε όλα μόλις έχουμε ένα στραβό αποτέλεσμα, τα τεινάζουμε όλα στον αέρα. Ακριβώς. Μέγα στρατηγός ο Λουτσέσκου. Ναι, και ο πατέρας καλός στρατηγός ήταν και ο γιος. Ήρθες εδώ να μας πεις το αυτονόητο. Δεν θέλω να σου κόψω τα φτερά. Ναι. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι το οργανωμένο έγκλημα στην Τουρκία είναι κάτι σημαντικό. Είναι παράγοντας της κοινωνικής ζωής. Αλλά υπάρχουν κάποια καινούργια δεδομένα τα οποία ήρθες να μοιραστείς μαζί μας. Συμφωνώ. Κάποιοι αναλυτές χαρακτηρίζουν την Τουρκία ως κράτος μαφία. Τώρα υπάρχει όμως μια έκθεση του Global Organized Crime Index, το οποίο δείχνει ότι η Τουρκία είναι πρώτη ευρωπαϊκά σε οργανωμένο έγκλημα. Η συγκεκριμένη, έτσι, να το πούμε και κάποια οργάνωση, ας πούμε, μετρά τους δείκτες εγκληματικότητας παγκοσμίως, ανάμεσα σε 193 χώρες κράτη μέλη του ΟΗΕ. Η Τουρκία είναι πρώτη ευρωπαϊκά και 14η παγκοσμίως. Την πρωτιά, όπως καταλαβαίνετε, έχουν κράτη από την Νότια Αμερική, όπως η Κολομβία, και από την Αφρική, όπως το Κόγκο. Εγώ θα κρατήσω το 14, γιατί το 1 δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή χώρα Τουρκία. Οπότε θα πρέπει να πάρουμε σε αυτόν τον οργανισμό να του εξηγήσουμε. Να του στείλουμε έναν Άτλαντα. Δεν χρειάζεται. Πολύ μεγάλο δίκιο. Αυτό γεννάει όμως κάποια άλλα ερωτήματα. Γιατί, όσα ερωτήματα και να γεννάει, πες με εμένα τώρα που θα βγω έξω, του πάρω ένα τηλέφωνο, του εξηγήσω που βρίσκεται η Τουρκία, γιατί δεν το έχουν καταλάβει. Γιατί άμα είναι ευρωπαϊκή χώρα η Τουρκία, τι να πω. Είναι ευρωπαϊκές χώρες πάρα πολλές και η Ρωσία είναι ευρωπαϊκή χώρα. Δηλαδή είναι λιγότερο Ευρωπαίοι οι Ρώσοι από του Τούρκου. Που ήταν Μογγόλοι και μένανε στις γιούρτες μέσα και τρώγανε γίδα ομοί. Και δεν είναι οι Ρώσοι, οι Ευρωπαίοι και είναι οι Τούρκοι. Ήρθες δηλαδή να με αποτελειώσεις. Εγώ ως αθλητικογράφος πάνω απ' όλα αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν να παίζουν τουρκικές ομάδες στο Champions League, στα ευρωπαϊκά κύπελα και στον μπάσκετ. Μαζεύουν 60.000 κόσμο. Άμα είχε 5.000 κόσμο, η Μπεσίκτας πιστεύει θα έπαιζε εσύ πουθενά. Γιατί το χρήμα κυβερνάει ακόμα και τον αθλητισμό, δεν το ξέρεις. Και επειδή ακριβώς κυβερνάει το χρήμα και επειδή το χρήμα γεννάει μαύρο χρήμα. Μπράβο. Γιατί μιλάμε για μαύρο χρήμα τώρα. 14η στον κόσμο, λοιπόν, η Τουρκία. 14η στον κόσμο και πρώτη ευρωπαϊκά, σύμφωνα με την έρευνα αυτή. Ναι. Πώς σπάει, ας πούμε, αυτό, πώς συνίσταται, ποια αθλήματα τους αρέσουν. Τους αρέσουν η διακίνηση ανθρώπων. Μπράβο. Έχουν και εμείς το πρόβλημα, γιατί το αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα. Πρόκειται από απέναντι αυτό το πρόβλημα. Διακίνηση ανθρώπων, τράφικινγκ γυναικών, όπως γνωρίζετε. Διακίνηση παράνομων εθιστικών ψυχοτροπικών ουσιών. Το λέω έτσι γιατί ανεβαίνουμε στο YouTube και υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Εντάξει, ναρκωτικών. Κατάλαβα, ναι. Ακριβώς. Και όσον αφορά το μαύρο χρήμα, διακίνηση μαύρου χρήματος. Δηλαδή, χρήματος. Να σου ρωτήσω κάτι, Χρήστο, αν ξέρεις να μου απαντήσεις. Αυτό το πελώριο τουρκικό κράτος που μας έχει ζαλίσει καθημερινά με τη γαλάζια πατρίδα, τα αεροπλανοφόρα, τα ελικοφόρα, τα διαστημόπλια που θα κάνει, τον Τούρκο αστροναύτη, δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν μπορεί να πιάσει 10 διακινητές. Ναι. Τόσο ικανό είναι αυτό το τουρκικό κράτος. Εδώ είναι το ζουμί της συγκεκριμένης έκθεσης, η οποία φωτίζει αυτό που ήδη γνωρίζουμε, αλλά καλό είναι να υπάρχει κάπου γραμμένα από ένα φορέα όπως αυτόν, ότι υπάρχει σύνδεση του οργανωμένου εγκλήματος με τις κυβερνήσεις της Τουρκίας. Μάλιστα. Όπως γνωρίζουμε. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Πέφτω από τα σύννεφα. Εντάξει. Ο προηγούμενος Υπουργός Ιστορικών ήταν διαβόητος για τη σχέση του με τη μαφία. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχουν σχέση οι άνθρωποι αυτοί με λαθρεμπόριο πετρελαίου, με τέτοια όλα αυτά που είπε, τράφικινγκ κτλ. Πιστεύω ότι είναι άλλη μια συκοφαντική έκθεση κατά της Τουρκίας αυτή και την καταδικάζω εγώ προσωπικά. Δεν ξέρω τι κάνεις. Αν θέλετε να κάνετε γεωγραφία, δεν θα σας πω. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο μου. Ελπίζω την επόμενη Δευτέρα να είμαστε επιτυχημένοι και οι δύο, να χαμογελάμε γιατί είμαστε πικραμένοι. Είμαι σίγουρος. Αλλάζουν τα πράγματα. Κύριε Βασίλη, μου μια αποφώνηση θα ήθελα, παρακαλώ πολύ, αν έχετε την καλοσύνη. Μου το θύμισε ο κύριος Λιούμπας που ήρθε πριν. Την περασμένη εβδομάδα υποδεχθήκαμε εδώ στο κανάλι και τους ξαναγήσαμε ένα γκρουπ Κινέζων δημοσιογράφων, συναδέλφων, οι οποίοι έρχονται στην Ευρώπη και κάνουν διάφορα ρεπορτάζ, διάφορα tour κτλ. Μου έκανε τρομερή εντύπωση ο σεβασμός τους για τον ελληνικό πολιτισμό. Για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό κυρίως. Σεβασμό τον οποίο βεβαίως απόλαυσα εγώ που δεν έχω κάνει τίποτα για να συνεισφέρω σε αυτό. Αλλά παρόλα αυτά ήμουν εγώ ο φορέας, ας πούμε, ο δέκτης θα έλεγα, μιας τρομερής αγάπης για την πατρίδα μας. Και με έκανε να αναρωτιέμαι όλο αυτό γιατί εμείς θέλουμε να βάζουμε στην πρόταση μαζί μας τους Τούρκους και να μην βάζουμε όλους αυτούς τους πελώριους, τους παγκόσμιους λαούς με τους οποίους χέρι-χέρι προχωρήσαμε και φτιάξαμε αυτό που λέγεται πλανήτης. Γιατί να έχουμε τόση μεγάλη σχέση με την Τουρκία και να μην έχουμε με την Κίνα, με την Ινδία, με τους Ρώσους, με τους Αιγύπτιους, με λαούς που πατάνε αυτή εδώ τη γη όσα χρόνια και εμείς. Παρακαλώ πολύ, είναι παράκληση, δεν μπορώ να κάνω σε κανέναν υπόδειξη.
Σταματήστε αυτό το δίπολο όσο μπορεί ο καθένας σας, από τα social media, από την κοινωνική σας ζωή, από τη συζήτηση με τους ανθρώπους και τους φίλους. Ελλάδα και Τουρκία δεν είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ελλάδα και Τουρκία είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Δεν μπαίνουμε στην ίδια πρόταση. Να φέρουν πίσω την Κύπρο, ένα που μας χωρίζει, να σταματήσουν τις απειλές, δύο. Και τελειώσαμε. Αυτό είναι Ελλάδα-Τουρκία. Αν μας γίνει συνείδηση, θα μπορέσουμε να απολαύσουμε περισσότερο αυτό για το οποίο όλος ο πλανήτης μας αντιμετωπίζει, ως έναν αρχαίο λαό που έχει δώσει πράγματα στην ανθρωπότητα. Μέχρι το επόμενο, Λίτερες, να είστε καλά.